Δυστύχημα με το θάνατο του πιλότου της πολεμικής αεροπορίας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην οικογένεια του πιλότου μας, του Γιώργου Μπαλταδόρου, που έδωσε τη ζωή του για να υπερασπίσει την εθνική κυριαρχία. Να δώσουμε τα συλληπιτήρια μας και στην οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και να αναλογιστούμε όλοι στο πόσο χρήσιμοι είναι στην πατρίδα μας και στον ελληνικό λαό οι άνθρωποι που δίνουν μάχη κάθε μέρα σε καιρούς ειρήνης για να προστατεύσουν την ειρήνη και τι ρόλο πρέπει να παίξει η χώρα μας στην ευρύτερη περιοχή όταν έχουμε τις εξελίξεις που έχουμε. Με τα ελληνοτουρκικά, κύριε Σπίρτζη, πώς τα βλέπετε? Έχουμε αυτή την ένταση, ή είχαμε τουλάχιστον, τώρα έχουμε το θέμα της Συρίας. Η Ελλάδα κινείται με τον τρόπο που θα έπρεπε ώστε να έχει αυτό το ρόλο που λέτε στην περιοχή? Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Ελλάδα με τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο Πρωθυπουργός κινείται στη ζώνη του πώς μπορούμε να χτίσουμε μια άλλη σχέση με τους γειτονικούς λαούς. Δυστυχώς δεν ακολουθούν αυτή την πορεία πολλές χώρες ή κάποιες χώρες. Ναι, γιατί η πρόθεση δική μας, κύριε Υπουργέ, μπορεί να είναι αυτή που λέτε και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνολικά, αλλά η απάντηση από την τουρκική πλευρά και η προκλητικότητά της, μήπως και εμάς θα πρέπει να μας κάνει να αναθεωρήσουμε σε κάποια σημεία την στρατηγική μας? Όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε. Εμείς αυτό που κάνουμε με συνέπεια είναι να χτίζουμε γέφυρες φιλίας, ειρήνης, συνεργασίας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, προσπαθώντας με διάλογο και καλή θέληση να λύσουμε όλα τα ζητήματα που υπάρχουν, χωρίς όμως να υποχωρήσουμε ένα χιλιοστό από τις εθνικές μας θέσεις. Σε όλο αυτό, και βασική προϋπόθεση, εδαφική μας ακεραιότητα, προφανώς. Υπάρχει η εθνική συνεννόηση ως στην εξίσωση αυτή, κοιτάξτε, ως ένας παράγοντας. Όλοι λένε ότι πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Υπάρχει όμως στην πράξη, κύριε Όλοι Σπίτζη. Την επικαλούνται. Αυτό που βλέπουμε από κάποια κόμματα του Κοινοβουλίου είναι ότι συμβάλλουν στο να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Ο κ. Μητσοτάκης χθες έδωσε μια συνέντευξη στους ξένους ανταποκριτές. Υπάρχουν και κάποια άλλα κόμματα. Μίλησε για τη γλωσσία. Εντάξει τώρα, ο κ. Μητσοτάκης καταρχάς πρέπει να εννοεί αυτά που λέει όταν μιλάει για εθνική συνεννόηση και όταν αυτάρεσκα λέει ότι έχει κάνει τα πάντα για να υπάρχουν εθνικές γραμμές. Δεν το εννοεί, λέτε, είναι προσχηματικό αυτό? Την ίδια στιγμή που λέει αυτό, την ίδια στιγμή που καταγγέλει την κυβέρνηση και αναγορεύει τα εθνικά θέματα σε πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είναι αυτό εθνική συνεννόηση ή κάπως διαφορετικά την έχει στο μυαλό του κ. Μητσοτάκης. Πιστεύω όμως ότι αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Όλος ο ελληνικός λαός και η πλειοψηφία του πολιτικού κόσμου έχει ταχθεί με το χειρισμό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, ειδικά σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει έχει επαναφέρει τη χώρα μας στην θέση που της άξιζε. Είναι σε συνεννόηση με τον κύριο Καμένο ή υπάρχει δίγλωση ή είναι τώρα σε διαφορετική ένταση ο κύριος Καμένος, σε διαφορετικό κλίμα? Ο καθένας από εμάς έχει τη υπηρετή σε μια διακριτή θέση. Όλοι μας συνεννοούμαστε και συνεργαζόμαστε άψογα και μεταξύ μας. Προφανώς πάντα συνεννοήσουμε με τον Πρωθυπουργό, αλλά και ο ρόλος του καθένα εκεί που υπηρετεί είναι διαφορετικός. Άλλα θα πει και άλλες ενέργειες θα κάνει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με τις γείτονες χώρες και άλλα Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα είναι, λοιπόν, κύριε και άλλα Υπουργός Εξωτερικών. Είναι προφανές. Είναι συμφωνημένοι ρόλοι, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά βάλτε το. Μα ο ρόλος του καθένα μας προκύπτει και από το πόστο που υπηρετεί. Αυτό απαντά και στην κριτική για διγλωσία, επομένως, που ποια είναι η διγλωσία? Πού είδατε? Βγάλατε το θέμα ότι είχε μεγαλύτερη ένταση στο θέμα του επεισοδίου στη ΡΟ, γιατί ο κ. Καμένος φοράει στολή παραλλαγής. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ξαναδεί να φοράνε Υπουργοί Εθνικής Άμυνας ή Πρωθυπουργοί στολή παραλλαγής. Θα είναι καλό να ψάξει στο άλμπουμ το οικογενειακό του. Μάλιστα.
Για να το θυμηθεί, όχι τίποτα άλλο. Μάλιστα. Εμείς το θυμόμαστε. Κύριε Σπιρτζή, εκτός όμως από τα λειτουργικά, εθνικό θέμα είναι και η οικονομία. Και εδώ έχουμε το θέμα της ανάπτυξης. Το οποίο βέβαια η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι είσαστε ουραγοί της Ευρώπης στο θέμα της ανάπτυξης. Σήμερα υπάρχει ένα κρίσιμο ραντεβού του κύριου Τσακαλώτου με τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας. Και μιλάμε για ένα σχέδιο μεταμνημονιακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Καταρχήν, χθες ο κύριος Τσακαλώτος έθεσε το θέμα στα ευρωπαϊκά όργανα. Ένα από τα θέματα που εμείς συζητάμε είναι η άλλη μέρα των μνημονίων. Πιστεύουμε ακράδαντα πλέον ότι τον Αύγουστο οδηγούμε τον ελληνικό λαό και τη χώρα στην έξοδο από την περιπέτεια που τον έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Το αμφισβητεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, δεν πειράζει. Χθες είπε μάλιστα ότι αυτό το πρόγραμμα που θα καταθέσετε, ακόμα και αν εγκριθεί από τους εταίρους, δεν τον δεσμεύει. Ο κύριος Μητσοτάκης, αν τον κλείσουμε σε ένα δωμάτιο μόνο του, θα αμφισβητεί τον εαυτό του. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε με αυτά που συμβαίνουν στον πραγματικό κόσμο. Τι γίνεται στην Ευρώπη και τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν συνθήκες, κύριε Σπίρτζη, για την επόμενη μέρα, βεβαίως, όπως μας την περιγράφετε. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι έχουμε παρουσιάσει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο μας πηγαίνει έτσι λίγο μπρος-πίσω. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Κάνουν κάποιες διορθώσεις οι δανειστές. Έτσι όπως θέλουμε εμείς να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα, με αναπτυξιακό πρόσημο, μπορούμε να τη σχεδιάσουμε, κύριε Πολάλη, ή πάλι θα μας βάλουν εμπόδια? Εμείς ξεκινήσαμε με εντολή του Πρωθυπουργού να εκπονήσουμε ένα στρατηγικό, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, όχι μόνοι μας, με την κοινωνία. Έχουν υλοποιηθεί 13 περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια. Έχουμε συζητήσει με όλους, με την κοινωνία, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους κοινωνικούς φορείς, με τα συνδικάτα, με τις συλλογικότητες. Δεν καθόμαστε κλεισμένοι στα γραφεία μας για να φτιάξουμε ένα σχέδιο χωρίς να αξιοποιούμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, χωρίς να αξιοποιούμε την κοινωνία, χωρίς να αξιοποιούμε τα πλεονεκτήματα που έχει κάθε γωνιά της χώρας μας. Ο κύριος Μητσοτάκης καλά κάνει και το αμφισβητεί αυτό και δεν συμμετέχει. Μάλιστα επιχείρησε στην αρχή της δράσης αυτής να μποϊκοτάρει και να θέσει όρους σε δημάρχους και σε περιφερειάρχες να μην συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Όταν λοιπόν στην ατζέντα των ευρωπαϊκών οργάνων μπαίνει το θέμα της διευθέτησης του χρέους και το θέμα της ανάπτυξης και του σχεδίου ανάπτυξης που έχει η χώρα, ο μόνος που μπορεί να αμφισβητήσει αυτά τα πραγματικά γεγονότα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Καθαρή έξοδο λοιπόν, ρύθμιση του χρέους, είναι η στόχη και η δέσμευση της κυβέρνησης σε σχέση με το τι θα συμβεί μετά τον Αύγουστο. Βεβαίως. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Απόλυτα σίγουρος, και το αναπτυξιακό σχέδιο, αυτό που ο Αλέξος Τσίπρας ονομάζει δίκαιη ανάπτυξη που θα προχωρήσουμε, θα είναι ένα σχέδιο που θα εκπονηθεί και εκπονείται μαζί με τον ελληνικό λαό και όχι απουσία του. Και αυτό το αντίκρισμα θα έχει σε όλες τις πτυχές της πολιτικής μας. Με ελαφρύνσεις, κύριε Σπίρτζη, σε κάποιους τομείς όπου υπάρχει δυνατότητα? Βεβαίως. Ή αυτό πάει πολύ μακριά? Όχι, γιατί πάει... είχαμε πει ότι μετά την έξοδο από το μνημόνιο θα δούμε πάλι τα φορολογικά, θα δούμε κάποιες φοροελαφρύνσεις, θα δούμε ζητήματα συνταξιούχων, θα δούμε την κοινωνική πολιτική, θα τα δούμε πράγματι και άμεσα. Βέβαια θα τα δούμε και αυτά. Πότε? Σχετίζονται άμεσα. Και αυτά σχετίζονται, ξέρετε, δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο και ξαφνικά πατάει κάποιος ένα κουμπί και ανακτάει η χώρα το 25% του ΑΕΠ που έχασε. Θέλει μια μεγάλη προσπάθεια και η άποψή μας είναι ότι η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει πάλι να είναι στη λογική που μας έφερε εδώ, του παλαιοκομματισμού. Δηλαδή δανειζόμαστε και καταναλώνουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια, να παράγουμε. Πρέπει τα δημόσια έργα υποδομές να υπηρετούν αυτό το σχέδιο, δηλαδή τις κοινωνικές ανάγκες και τις παραγωγικές ανάγκες. Το πώς βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Το πώς αξιοποιούμε το κάθε ευρώ αλλά και το κάθε πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας. Και αυτό κάνουμε. Θα ανέβει λοιπόν το ΑΕΠ. Και αυτόματα θα μειωθεί και η φορολόγηση, θα μειωθούν οι εισφορές, θα διορθωθούν αδικίες που έχουν γίνει, βεβαίως. Θα ξαναχτίσουμε ένα κράτος δικαίου που με συνέπεια αποξήλωσε ο νεοφιλελευθερισμός και όσοι το χειροκροτούν. Ωραία, επειδή λέτε θα ξυλώσετε,
Όμως στείνεται διόδια. Όχι. Εμείς, ναι. Θα χτίσουμε. Θα ξυλώνετε το παλαιοκομματικό. Το παλαιοκομματικό το έχουμε ήδη ξυλώσει. Τώρα λοιπόν όμως στείνεται και διόδια. Εδώ πέρα βλέπω αντιδράσεις. Γιατί βλέπω αντιδράσεις. Συγκεντρώνονται οι Δήμοι, η Κηφισιάς, εκεί στη Βαρυμπόπηλη. Αντιδρούν. Συγκεντρώνονται δύο Δήμοι, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικές Αρχές εδώ και ένα χρόνο για τη συμφωνία που έχει γίνει. Και μάλλον σε κάτι άλλο αποσκοπούν. Δηλαδή. Δηλαδή έχουν συγκεκριμένη αναφορά και συγκεκριμένους λόγους για να προχωρήσουν τέτοιου είδους κινητοποίησης. Φεύγει κάτι όρια, δεν θα μπουν. Ποιοι είναι αυτοί οι Δήμοι, ναι, γιατί... Είναι ο Δήμος Κηφισιάς και ο Δήμος Διονύσου. Ωραία, αυτοί οι Δήμοι δεν εξαιρούνται, μάλλον δεν εντάσσονται σε ελεύθερη διέλευση. Βεβαίως. Γιατί έχει ξεκινήσει μια ηλεκτρονική καταγραφή. Σήμερα ξεκίνησε χθες το βράδυ. Να. Σήμερα δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και υλοποιείται η συμφωνία που έχει γίνει από το 2016. Τι περιλαμβάνει η συμφωνία? Ότι οι Δήμοι Αχαρνών, Κηφισιάς και Διονύσου, οι κάτοικοι τους, οι δημότες τους, θα απαλλάσσονται από τα διόδια, θα μπορούν να διέρχονται ελεύθερα σε αυτό το μήκος του αυτοκινητοδρόμου. Το ίδιο ισχύει για τους δημότες μόνιμους κατοίκους του Δήμου Οροπού, που έχουν οι άνθρωποι επιβαρυνθεί με 7 πλευρικά διόδια. Αρχίζει λοιπόν η καταγραφή. Όχι με εσάς, δεν τα βάλετε στα πλευρικά αυτά. Προφανώς δεν τα βάλαμε εμείς και προφανώς αυτές οι συμβάσεις και τις αναθεωρήσεις τους τις έβαλε το κόμμα που προέρχονται οι δύο δήμαρχοι. Άρα είναι και λίγο ανακόλουθο αυτό. Άρα λοιπόν με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν απαλλάσσονται. Με την εφαρμογή, μια στιγμή ένα. Ναι. Η συμφωνία είναι λοιπόν ανεξάρτητα αν έχουμε τα πλευρικά διόδια στον οροπό ή τα ηλεκτρονικά διόδια αργότερα, οι κάτοικοι αυτών των Δήμων απαλλάσσονται. Άρα γι' αυτό έχετε ξεκινήσει την καταγραφή. Εμείς ξεκινήσαμε την καταγραφή των μόνιμων κατοίκων. Mm-hmm. Οι κάτοικοι του Δήμου Οροπού με την ολοκλήρωση καταγραφής θα ξεκινήσουν να απαλλάσσονται από τα διόδια που είχαν εγκατασταθεί στο παρελθόν. Mm-hmm. Οι κάτοικοι των υπόλοιπων Δήμων προφανώς δεν θα πληρώσουν όταν γίνουν τα αναλλαγικά διόδια, γιατί δεν πρόκειται να χτιστούν, να γίνουν, να υλοποιηθούν τα διόδια που προβλέπονται και στον κόμβο του Αγίου Στεφάνου και στον κόμβο της Βαρυμπόπης και στο σχηματάρι. Μάλιστα. Δεν θα γίνουν. Έχει σταλεί από εμένα επιστολή από τη στιγμή που ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων, δεν υπάρχει κανείς λόγος να γίνουν έργα και σταθμοί που θα ξυλωθούν σε λίγο καιρό. Ήταν σε σύμβαση και εσείς το βγάλατε. Βεβαίως, ήταν στη σύμβαση του 2006, ήταν στη σύμβαση της αναθεώρησης του 2013, ήταν οι άθλιες συμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας και όσων τις αναθεώρησαν, που προέβλεψαν και όλα αυτά που τα δυσμενή που ξέρουμε για τις τοπικές κοινωνίες. Είναι και άλλοι δήμοι που απαλλάσσονται, όπου δεν υπάρχει εναλλακτικό δίκτυο, όπως ο Δήμος Ορχομενού, που θα γίνει καταγραφή στη συνέχεια. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, εκτός από τους μόνιμους κατοίκους, είναι και εργαζόμενοι, είναι και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν μια περιοχή σχεδόν καθημερινά. Για αυτούς και πάλι είναι ένα πολύ για υψηλό κόστος. Για τους συμπολίτες μας, που εργάζονται, τους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Έχει περιληφθεί στην ίδια συμφωνία, έχουν περιληφθεί εκπτωτικά πακέτα ανάλογα με τη χρήση των αυτοκινητοδρόμων, τον αριθμό διέλευσης, τη συχνότητα. Προβλέπονται εκπτώσεις μέχρι και 50%. Πιστεύω ότι στο δελτίο τύπου του Υπουργείου αναγράφεται αναλυτικά το τι έχει συμφωνηθεί. Και πάλι όπως... όμως είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Είναι μια επιπλέον επιβάρυνση. Δηλαδή ο εργαζόμενος αυτός πάει κάθε μέρα στη δουλειά του. Με συγχωρείτε, αλλά ο εργαζόμενος που πηγαίνει κάθε μέρα στη δουλειά του και είναι ο εργαζόμενος που είναι χαμηλά αμοιβόμενος, δεν θα πάρει να ξοδέψει 500 ευρώ το αυτοκίνητό του για να πάει σε αυτές τις περιοχές. Συνήθως. Διότι αυτό... Διότι, ναι, ναι. Και το λέω αυτό γιατί. Θέλω να πω αυτό, δεν μπορείτε να το προβλέψετε. Με πέρυσι. Ξέρετε για τι διόδια μιλάμε. Είναι μια πολύ μικρή απόσταση που την μετράει όποιος πραγματικά είναι χαμηλά αμοιβόμενος. Και οι μόνιμοι κάτοικοι που τη χρησιμοποιούν συνέχεια. Από εκεί και πέρα ακούω διάφορα αιτήματα, όπως τα βαριά οχήματα των βιομηχανιών που είναι στην περιοχή να μην πληρώνουν διόδια, και δεν τα αντιλαμβάνουμε πραγματικά. Αν τα βαριά οχήματα δεν πληρώνουν διόδια, ποιος θα πληρώσει? Ο μοναδιαίος πολίτης, ο συμπολίτης μας με αναπηρία, ο άνθρωπος που κατοικεί εκεί και υποχρεωτικά
πηγαίνω έρχεται στην εργασία. Όλη μια δουλειά κάνουμε και μια χρήση έχουμε και στον δρόμο. Καλό έτσι. Είναι, γιατί όλα αυτά δεν συνοδεύονται σε συγκεκριμένη περιοχή μόνο από τα διόδια, να αξιοποιούμε και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο προαστιακός πλέον από αυτές τις περιοχές διέρχεται. Ναι, όπου βολεύουν, η γραμμή όμως, Πειραιάς αεροδρόμιο γίνεται και νέα στάση στο Κρυονέρι, μπορεί να αξιοποιηθεί. Η αλήθεια είναι ότι έχετε έναν σχεδιασμό ο οποίος είναι πραγματικά ελπιδοφόρος τουλάχιστον για πάρα πολλές περιοχές και πάρα πολλούς κατοίκους. Περιμένουν πολύ και σε άλλες περιοχές. Και καταλαβαίνουμε και τις δυσκολίες. Απλώς ξέρετε, επειδή τα χρησιμοποιούμε και επειδή. Θέλουμε όλο περισσότερα. Είναι έτσι όλο και ακριβώς. Περισσότερα. Κοιτάξτε, έτσι πρέπει να γίνει. Και εμείς θέλουμε περισσότερα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με μερικές συνθήκες οι οποίες δεν μπορείς να τις αναθεωρήσεις μονομερώς. Υπάρχουν συμβάσεις που δεσμεύουν. Που μπορούμε να πούμε. Χρόνια πριν. Μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε καθόλου σταθμός διοδίων και διόδια. Σύμφωνα με τις συμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας, τα χρήματα αυτά θα τα πληρώσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Μάλιστα. Αν το κάνουμε σε περιοχές που είναι έξω από την Αθήνα, γιατί δεν θα γίνουν σε περιοχές που είναι έξω από την Πάτρα, έξω από τη Θεσσαλονίκη, έξω από τα Γιάννη, έξω από τα Αγρίνια. Και κύριε Σπίτης, να κλείσουμε, επειδή λέγαμε για την ανάπτυξη, τι θα γίνει με το Θριάσιο. Το ακούμε, έχει γίνει μετρό Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ήταν το μετρό Θεσσαλονίκης, τώρα γίνεται πράξη. Το Θριάσιο, πάλι και αυτό ένα. Το μετρό Θεσσαλονίκης, το Θριάσιο, το Καστέλι στην Κρήτη, ο και ΒΟΑΚ. Το Καστέλι, είπατε τώρα. Ο ΒΟΑΚ, ναι. Είναι έργα που ήταν τα ανέκδοτα τουλάχιστον 20 χρόνων, 25 της χώρας. Το Θριάσιο υλοποιήθηκε ο διαγωνισμός. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του από το ελεκτικό συνέδριο. Υπάρχουν, αν έχω ενημερωθεί σωστά, 2-3 ακόμη παρατηρήσεις που πρέπει να εκπληρωθούν και μέσα στο μήνα θα πάει στο Κοινοβούλιο για έγκριση της σύμβασης. Άρα, μέσα στο μήνα πάει το Θριάσιο για έγκριση. Μόλις ολοκληρωθεί από το ελεκτικό συνέδριο, πάει και μετά, στο Κοινοβούλιο. Όχι, έχει γίνει δημοκράτηση. Υπάρχει προσωρινός ανάδοχος. Άρα πάμε σε υλοποίηση, και πάμε σε υλοποίηση του έργου. Πότε εκτιμάτε να αρχίσει αυτό? Σε ένα μήνα που θα περάσει από τη Βουλή, άμεσα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Μου φαίνεται είναι 2 χρόνια. 2 με 3 χρόνια. Μάλιστα. Στη συνέχεια θα πάμε τη σύμβαση για το Καστέλι. Ένα άλλο ανέκδοτο. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε τις πόρτες στους σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης με έκθεση των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν εκεί. Σημαντική για να δει ο πολίτης ότι πλέον αυτό το έργο δεν είναι ανέκδοτο και είναι έργο που ολοκληρώνεται. Το χρονοδιάγραμμα για το μετρό Θεσσαλονίκης δεν έχει αλλάξει, έτσι? Όχι, βέβαια, δεν έχει αλλάξει. Ίσα-ίσα που βγαίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι διαγωνισμοί για τις πρόδρομες εργασίες της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης, στις δυτικές συνοικίες. Και μέσα στο μήνα θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός επιτέλους για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Να τα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα έχετε βάλει μπροστά και τρέχουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα εδώ στην Πρώτη Είδηση.